Ακολουθώντας μία διαδρομή με στόχο μια γευστική απόλαυση, φτάσαμε στο καφέ ζαχαροπλαστή «Ο Νάρκισσος», που με τη μοναδική σε γούστο διακόσμηση και το ζεστό περιβάλλον, το οποίο βρίσκεται στα Μανάβικα. Ο μέτρ της ζαχαροπλαστικής, κύριος Πάνος Αποστόλου, θα μας ετοιμάσει ένα cheesecake που θα απογειώσει τη γεύση μας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στον Νάρκισσο. Βρίσκεστε σήμερα εδώ για να παρακολουθήσετε μια συνταγή από τα υπέροχα γλυκά που φτιάχνουμε στο κατάστημά μας και πάμε να δούμε τη διαδικασία. Καταρχήν θα χρειαστούμε τριμμένο μπισκότο αναμειγμένο με βούτυρο για τη βάση μας. Μετέπειτα θα χτυπήσουμε στο μίξερ μας το τυρί κρέμα μαζί με την άχνη ζάχαρη, θα το ομογενοποιήσουμε σωστά. Στη συνέχεια θα χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος να έρθει σε μορφή γιαουρτιού και τέλος θα ρίξουμε την έτοιμη γεύση λίλα πάουζε για να μας προσθέσει γεύση και τη γεύση φράουλα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτό το γλυκό. Στην αρχή στρώνουμε τη βάση για τον μπισκότο. Πατάμε καλά για να μην μας σπάσει όταν θα το κόψουμε. Στη συνέχεια θα ρίξουμε το τυρί κρέμα μαζί με την άχνη ζάχαρη στο μίξερ για να αφρατέψει. Και αφού ρίξαμε μέσα τελικά, ξεκινάμε να το χτυπάμε. Μετά από 2 λεπτά για χτύπημα, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Πάμε για τη συνέχεια. Στη συνέχεια θα χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος ώστε η υφή της αποκτήσει υφή γιαουρτιού. Όπως βλέπουμε η κρέμα γάλακτος έχει αποκτήσει την υφή του γιαουρτιού, επομένως είναι έτοιμη. Πάμε στην επόμενη διαδικασία. Ήρθε η ώρα να τρίψουμε τα λίλα πάουζ στο μπλέντερ μας.
Νομίζω είναι έτοιμο. Πρέπει να γίνει εντελώς σκόνη. Στη συνέχεια θα ρίξουμε όλα τα υλικά μαζί μέσα στο μίξερ μας. Το τυρί κρέμα που χτυπήσαμε μαζί με την άχνη, την κρέμα γάλακτος, το λίλα πάουζε και τη γεύση φράουλα για να τα ομογενοποιήσουμε και το γλυκό μας είναι σχεδόν έτοιμο. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Το ανακατεύουμε λίγο καλύτερα, να μην έχει κολλήσει στα τυχώματα. Πρέπει να το ομογενοποιήσουμε καλά. Στη συνέχεια πρέπει να πάρουμε μια σπάτουλα και να το στρώσουμε. Αφού ρίξαμε το γλυκό στη βάση, πάμε να το απλώσουμε ομοιόμορφα. Το γλυκό έφτασε σχεδόν στο τέλος του, απομένει να μπει για 2 ώρες στο ψυγείο να σφίξει και μετέπειτα να ρίξουμε την γκανάζ λευκής σοκολάτας που την έχουμε φτιάξει από λευκή σοκολάτα και κρέμα γάλακτος. Πάμε να ρίξουμε την γκανάζ λευκής σοκολάτας. Σιγά σιγά από την άκρη προς το κέντρο. Δεν χρειάζεται να πέσει και μεγάλη στρώση, διότι είναι πάρα πολύ γλυκιά η λευκή σοκολάτα. Μάλιστα. Απομένει να το κόψουμε και να το διακοσμήσουμε. Όπως βλέπετε, το γλυκό μας έχει παγώσει, το έχουμε κόψει, έχουμε ρίξει σοκολάτα γάλακτος και φράουλα αποξηραμένη για να το διακοσμήσουμε και είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Αυτό είναι το Lilla Pause, Cheesecake Lilla Pause. Αυτό ήταν ένα από τα πάρα πολλά ξεχωριστά γλυκά που, έχουμε στο, που μπορούμε να σας προσφέρουμε στο κατάστημά μας. Σας περιμένουμε να έρθετε να δοκιμάσετε όλες μας τις γεύσεις. Ευχαριστούμε.